Και μετρώντας πλέον αντίστροφα για την ολοκλήρωση του 2023 και μπαίνοντας σε μια χρονιά πρόκληση, θα έλεγαμε, για κάθε αθλητή και δι' για όσους έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες το καλοκαίρι στο Παρίσι. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον Μανώλη Στεφανουδάκη, ο οποίος δείχνει εξ αρχής τα διαπιστευτήριά του, θα λέγαμε, ξεκινώντας έτσι την προετοιμασία του για τους Παραολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσω λέγοντας τα συγχαρητήρια αναφορικά με την παρουσία σου στην Ταϊλάνδη, όπου πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η εμφάνισή σου στο ξεκίνημα ουσιαστικά αυτής της προσπάθειας που θα έχει απότερο στόχο τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα ήταν μια διοργάνωση που μας βγήκε πάρα πολύ ωραία, παρόλο που δεν περιμέναμε τόσο ψηλά να πάμε. Στοχεύαμε να ανέβουμε πάνω από το 30, γιατί κάτι τέτοιο κυνηγάγαμε αυτή την περίοδο. Αλλά μάλλον μας έστρωσε το κλίμα. Ήταν αρκετά ζεστά. Ήταν μια διοργάνωση που μας βρήκε σε πολύ καλή φόρμα. Και καταφέραμε, και όχι μόνο 30 κάναμε, σπάσαμε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ που ήταν πολύ σημαντικό τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η επίδοση μας έφερε για φέτος και για τη χρονιά που πέρασε πρώτους στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς την προετοιμασία και να ξεκινάς και με τέτοια επίδοση. Κυνηγάμε, εννοείται ότι κυνηγάμε κάτι παραπάνω. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει φέτος για να πούμε ότι είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε ένα παραολυμπιακό μετάλλιο. Είναι πολύ υψηλό στόχος, ευελπιστούμε όμως να το πετύχουμε. Σίγουρα όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε και για την προσεχή, έτσι, σπουδαία διοργάνωση. 31-50, να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, στον ακοντισμό έκανες, Μανώλη, και ενώ είχες και χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, έτσι, με 8-22. Οπότε διάχυτη η ικανοποίηση και από σένα και από τον προπονητή σου, τον Ιπποκράτη τον Σκατζάκη. Θα σου πω μόνο, Μαρία μου, ότι η συγκεκριμένη επίδοση ήταν χρυσό μετάλλιο πιο πάνω, δηλαδή σαν επίδοση. Η δικιά μας επίδοση ήταν πιο ψηλά από το χρυσό μετάλλιο του Τόκιου, στους Παραολυμπιακούς. Μάλιστα. Οπότε, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε μόλις στο ξεκίνημα της χρονιάς, σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη και καλύτερη επίδοση σε ό,τι αφορά στο μέλλον και στο δρόμο προς το Παρίσι ουσιαστικά. Αυτό που μας φοβίζει είναι το Παρίσι, είναι ο καιρός του Παρισιού. Δεν χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε εκεί. Δεν γίνεται το καλύτερο για μας. Ευελπιστούμε να βρεθούμε και να σταθούμε τυχεροί, να μην πέσουμε σε μια παγωμένη μέρα όταν θα ρίχνουμε. Αν έχουμε σύμμαχο τον καιρό μας, ευελπιστώ να καταφέρουμε να βγάλουμε κάτι πολύ καλό. Αυτό θα φανεί βέβαια μέσα στη χρονιά. Έχουμε πάρα πολλές διοργανώσεις μπροστά μας. Αυτή ήταν η πρώτη. Με το που αλλάζει η χρονιά, το Φλεβάρι έτσι αλλιώς είναι μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, ένα από τα μεγαλύτερα Grand Prix στον κόσμο που γίνεται στα Εμιράτα. Θα είμαστε εκεί, θα δώσουμε το παρόν όπως θα το δώσουν πάρα πολλοί αθλητές από όλο τον κόσμο. Είναι από τα μεγαλύτερα Grand Prix, άρα λοιπόν και αυτό θα είναι ένα μεγάλο τεστάρισμα. Έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κόμπεκ της Ιαπωνίας. Έχουμε όμως και άλλες πάρα πολλές μικρές διοργανώσεις που θα συνοδεύσουν έτσι την προετοιμασία μας μέχρι να φτάσουμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που είναι τουλάχιστον εμείς αγωνιζόμαστε Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Οπότε ένα αγωνιστικό επί της ουσίας καλεντάρι γεμάτο μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι. Πολύ, πολύ, πολύ γεμάτο, πολύ γεμάτο, και το ξέρουμε. Αυτή η χρονιά είναι για όλους μας η πιο πιεστική και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε και ξεκινήσαμε και τόσο πιο νωρίς φέτος. Μια χρονιά πραγματικά πρόκληση και για σένα. Μανώλη, το αγωνιστικό επίπεδο στην Ταϊλάνδη πώς ήταν? Είδες εκεί αθλητές που θα τους συναντήσεις και στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, στο παγκόσμιο, στους Παρολυμπιακούς? Ναι, εννοείται. Ήταν, ειδικά ο Σλοβάκος ήταν ένας, και είναι ένας αθλητής που είναι πολύ υψηλοπαίδουν στο επίπεδο των 30 μέτρων. Λείπανε αρκετοί όμως αθλητές που θα συναντηθούμε τώρα στα Εμιράτα. Να σας πω ότι η διοργάνωση της Ταϊλάνδης είναι σαν μια μικρή παρολυμπιάδα, γιατί
γιατί φιλοξενούσε την ίδια στιγμή γύρω στα 12-13 διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή είχε στίβο, είχε κολύμβες, είχε άρση βαρών, είχε τένις, είχε πάρα πολλά αθλήματα που διεξαγόταν σε μια μεγάλη έκταση που ήταν όλα μαζεμένα εκεί πέρα. Δηλαδή φανταστείτε μια έκταση περίπου 100 στρέμματα και είχε μέσα όλα τα γήπεδα. Άρα λοιπόν ήταν πολύ μεγάλη διοργάνωση. Εγώ πρώτη φορά πήρα μέρος στα IGOTS. Αλλά είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση και σιγά σιγά καλλιεργείται για να μεγαλώσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα το πετύχουν γιατί έχει αρκετά μεγάλο επίπεδο και πολύ προσεγμένοι αγώνες. Μάλιστα. Και να πούμε βέβαια, Μανώλη, ότι στη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν και δύο ακόμη αθλητές, έτσι, συντοπίτες μας από εδώ. Ο Κωνσταντίνος Στυλιανάκης. Πες μας τα εσύ καλύτερα, γιατί συμμετείχαν και αυτοί και πήραν μετάλλιο. Εγώ θα πω ότι η Κρήτη έδωσε βροντερό παρόν στην Ταϊλάνδη και έδειξε και σαν ομάδα, δηλαδή οι τρεις αθλητές που βγήκαμε με τον προπονητή μας απάνω, τον Ιμποκράτη Σκατζάκη, ο Μανώλης Γιακουμάκης είχε τον κύριο Τζιράκο, αλλά εγώ με τον Κώστα τον Στυλιανάκη που έχουμε τον Ιμποκράτη και ο Γιακουμάκης, δείξαμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το συγκεκριμένο αγώνα. Το αποδείξαμε και με τις επιδόσεις μας, γιατί και ο Στυλιανάκης έκανε προσωπικό ρεκόρ στη σφαιροβολία και στο ακόντιο, αλλά και ο Γιακουμάκης έδειξε ότι ξεκίνησε πολύ δυναμικά για φέτος. Μάλιστα. Μανώλη... Αυτό πάει να πει ότι μας ταιριάζει και το κλίμα πιο πολύ. Σωστά. Γιατί είναι πολύ ζέστη, αλλά και είχαμε προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Πραγματικά τον είχαμε σκεφτεί πολύ νωρίς και είπαμε ότι θα δουλέψουμε να πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε εκεί, μιας και η θερμοκρασία είναι κοντά σε εμάς. Μανώλη, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, νομίζω ότι είναι η τέταρτη παρολυμπιάδα αυτή που θα βρεθείς τώρα, έτσι δεν είναι? Έχω... Έτσι ακριβώς. Από είναι το 12, τέταρτη έτσι. Παρολυμπιάδα. Η τέταρτη. Πρώτη με ήταν το 12, στο 16, Λονδίνο. Σωστά. Είμαστε χρυσοί. Το 20 που δεν τα καταφέραμε, τέταρτη θέση. Και ευελπιστούμε τώρα να βγούμε στο βάθρο. Ευελπιστούμε. Μακάρι να τα καταφέρεις. Θέλω να μου πεις όμως ποιο είναι το κίνητρο που σου δίνει δύναμη για να έτσι διεκδικήσεις μία ακόμη θέση στο βάθρος αυτούς τους παραολυμπιακούς αγώνες, γιατί να πούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε το να προκριθείς και πόσο δε μάλλον να διακριθείς σε μία τόσο σπουδαία διοργάνωση. Από πού αντλείς λοιπόν δύσκολο, τη δύναμη? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι για να καταφέρεις να πας σε ένα παγκόσμιο ή σε ένα πανευρωπαϊκό, πόσο μάλλον σε μία παραολυμπιάδα, θέλει να περάσεις από 1000 κύματα. Θέλει να καταφέρεις να είσαι μέσα στην ελίτ και για να διασφαλίσεις τη θέση σου πρέπει να ανοίξεις θέση για την Ελλάδα. Εγώ την άνοιξα στο Παρίσι φέτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν αυτό τι πάει να πει, φέτος έπρεπε να καταφέρεις για να ανοίξεις θέση να είσαι μέχρι τέταρτος. Εγώ κατάφερα και ήμουν πρώτος στο Παρίσι, άρα λοιπόν χρυσό μετάλλιο αυτόματη θέση. Και πρέπει να κυνηγάς τον παγκόσμιο πίνακα, να μην πέσει κάτω από την εξάδα. Είναι, δηλαδή, φανταστείτε τι αγώνα πρέπει να δίνεις. Στους αρτιμελείς, ας πούμε, μπορεί να είσαι στην 25η θέση, πας Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε εμάς δεν πας. Σε εμάς είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, πρέπει να κυνηγάς συνεχώς, να αποδεικνύεις ότι είσαι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Που αυτό τι πάει να πει, σκληρή δουλειά, καθημερινή δουλειά, και συνεχώς διοργανώσει στο εξωτερικό. Αυτό είναι το κομμάτι, το θέλει πάρα πολύ δουλειά. Όμως το κομμάτι που σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις να κυνηγάς και να βρίχνεις εκεί ψηλά, για μένα είναι η αγάπη του κόσμου και αυτό που παίρνω κάθε φορά που βρίσκομαι σε αγώνες στο εξωτερικό ή κάθε φορά που επιστρέφω, το πόσο αγάπη παίρνω και το πόσο χαρούμενος κάνω πολλούς συμπολίτες μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτό με κρατάει εδώ πέρα που με κρατάει. Έχει ζήσει σπουδαίες στιγμές, Μανώλη. Μας έχεις προσφέρει βέβαια και σπουδαίες επιτυχίες. Νομίζω ότι είσαι έτοιμος για μία ακόμη φορά να βρεθείς στο βάθρο παραολυμπιακών αγώνων. Θέλω να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία έτσι στην πορεία σου προς το Παρίσι να τα ξαναπούμε. Να σου ευχηθώ καλές γιορτές. Έχουμε και το χρόνο μπροστά μας. Έτσι, να είσαι καλά. Καλές γιορτές και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Με υγεία. Να είσαι καλά πάνω απ' όλα, Μανώλη. Καλή συνέχεια.